Και φέτος είμαστε εσείς στον τρίτο κύκλο και μπορώ να πω ότι θα είναι φιλοδοξούμενα, είναι 13 τα επεισόδια. Mm -hmm. Η ιστορία μας σημαδεύτηκε και σημαδεύεται ακόμη από μεροληψία. Η ιστορία του τόπου είναι ιστορίες των ανθρώπων του, Έτσι. Mm -hmm. Φέτος, γιατί θέλω πολύ να φτάσω στα φετινά, τα οποία θεωρώ συγκλονιστικές ιστορίες είπαμε για τις δύο αυτές που μας πάνε πίσω στον αγώνα της ΙΟΚΑ και σε σκοτεινές του ψυχές γιατί υπήρξαν σκοτεινές ψυχές στον αγώνα της ΙΟΚΑ είχαμε και άλλη περίπτωση S300 στο παρελθόν είχαμε άλλη μια περίπτωση S300 όπου ο Μακάριος κάνει μια πολιτική στροφή τότε ασφαλώς σε αυτό τον κύκλο κυριαρχούν και ιστορίες μαρτυρίες που έχουν να κάνουν με το πικρό τραγικό καλοκαίρι του 1974. Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα επεισόδιο Business Talks. Είμαι ο Πόλης Ξυναρίς εδώ στους Talkers. Κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube να ενημερώνεστε πρώτοι για τα βίντεό μας. Και σήμερα θα έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα έβαζα τίτλο «Η ιστορία ξαναγράφεται» και θα μιλήσουμε με γεγονότα. Μαζί μου ο αγαπητός Σωτήρης Παρούτης. Σωτήρη, καλώς ήρθες. Πολύ ευχαριστώ πολύ. Να χαιρετήσουμε και όσους μας παρακολουθούν. Είπα «Η ιστορία ξαναγράφεται» Α, και φυσικά αναφερόμαστε στη σειρά «De facto» την οποία έχουμε απολαύσει στους δέχτες μας την προηγούμενη σεζόν, να πω. Και λέω η Ιστορία ξαναγράφεται γιατί βγάζει στη φόρα είτε λιγότερο γνωστέ ιστορίε, ειδικά για του πιο νέου, ή άγνωστε ψυχέ πολύ γνωστών γεγονότων που πρώτη φορά βλέπουν το φω τη δημοσιότητα. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από την πρώτη σεζόν, πέρσι, πρώτη και δεύτερη σεζόν. Τι είδαμε, ναι. Πολύ προτού πάμε να θυμίσουμε τι είδαμε πέρσι. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ βαρύ για τους δικούς μας όμους, ενώ την ομάδα του Ντεφάκτο, ότι ξαναγράφουμε την ιστορία. Την ιστορία την έχουν γράψει οι πρωταγωνιστές. Γεγονότων, περιόδων, σε αυτό τον δύσμηρο και βασανισμένο τόπο. Ως εκ τούτου δεν θεωρώ ότι την γράφουμε εμείς. Εμείς πιστεύω ότι γράφουμε μαρτυρίες και η διαπίστωση η δική μας μέσα από αυτή τη δουλειά με αυτή την ενασχόληση είναι ότι υπάρχουν ιστορίες, υπάρχουν γεγονότα τα οποία δεν είναι ευρέω γνωστά. Τώρα ε, αναφορικά με το εάν έχει γραφεί η ιστορία της Κύπρου, ιδιαίτερα η σύγχρονη ιστορία, πιστεύω ότι δεν έχει γραφεί ακόμη αντικειμενικά από τον ιστορικό για τον απλούστατο λόγο ότι ενώσως ζουν πρωταγωνιστές, ενόσο τα μίση και τα πάθη του παρελθόντος εξακολουθούν να επηρεάζουν και το σήμερα, νομίζω ότι δεν έχουμε την ιστορία ως όφιλε ο τόπος να την έχει ως ένα εργαλείο επιστημονικό για τις γενιές που έρχονται. Αυτή νομίζω, Αυτό είναι σε σχέση με αυτό που, έχετε, που έχεις πει ότι ξαναγράφουμε την ιστορία. Όχι, η ιστορία έχει γραφεί, εμείς απλώς συμβάλλουμε στο να φωτίσουμε και δεν το λέω από σεμνοτυφία, το λέω με απόλυτο σεβασμό. Συμβάλλουμε στο να φωτίσουμε συγκεκριμένα γεγονότα. Ίσως με ένα πιο αντικειμενικό μάτι από αυτά που επιχειρήθηκαν στο παρελθόν. Η κρατική τηλεόραση είχε τις εξαρτήσεις της τότε υπήρχαν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και δύο εφημερίδες, οι οποίες οι πλήστες τη δεκαετία του 80 και του 90 ήταν κομματικά τοποθετημένες. Ναι, ναι. Συνεπώς σήμερα μια ε, εκπομπή η οποία φιλοδοξεί να γράψει μαρτυρίες, χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς να πηγαίνει πίσω, ε, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών και αυτό κάνουμε. Τώρα, τι είδαμε πέρσι... Ε, Πέρσι ξεκίνησε το εγχείρημα de facto δειλά-δειλά, έτσι, θέλω yeah. να είμαστε δίκαιοι. Είχαμε κάνει στην ουσία 12 επεισόδια, αλλά 7 ιστορίες, γιατί... Όχι, συγγνώμη, είχαμε κάνει ε, 12 επεισόδια, αλλά οι ιστορίες ήταν 9. Mm -hmm. Αν μπορώ να τις σημείσω εντάχει, ναι. έτσι. Ναι. Και θα πάω, ε, παρόλο που ξεκινήσαμε με το νεότερο χρονικά γεγονός, την ε, δολοφονία του Γιουσέφελ Σεπάη και το μαγελιό που ακολούθησε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, εγώ ήμουν μικρό το θυμάμαι, εσύ μπορεί να μην το θυμάσαι καθόλου, ε, τον Φεβρουάριο του 1978. Αυτό ήταν το νεότερο χρονολογικά επεισόδιο. Θέλω να πάω λίγο πιο πίσω. Είχαμε ασχοληθεί... Ε, πέρσι, καταρχάς με την παρουσία στην Κύπρο του Αλέκου Παναγούλη. Μάλιστα με ένα τίτλο «Ο άνθρωπος που εξέτρεψε την ιστορία». Μπορεί να είναι λίγο υπερβολικός, αλλά νομίζω ότι η παρουσία του Αλέκου Παναγούλη στα δύσκολα εκείνα χρόνια του 1967-1968 η γνωριμία του με τον Πολύκαρπο Γιορκάτζη συνέβαλε κατεμένα ως ένα βαθμό στην εκτροπή της ιστορίας και ήταν δύο τα επεισόδια. Ακολούθησε η απόπειρα δολοφονίας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου την 8η Μαρτίου του 1970 όπου μίλησε και ο επί... ένας εκ των επίδοξων τότε yeah. εκτελεστών ο Αδάμος Χαρίτονος και εγώ μπορώ να κάνω συζήτηση επί τούτου γιατί διότι θέλαμε να ακούσουμε τον ίδιο τον Αδάμο Χαρίτονος να μας εξιστορεί πώς και γιατί σχεδιάστηκε αυτή η απόπειρα, πώς σχεδιάστηκε, ποιοι μετήχαν κλπ άλλα δύο επεισόδια. Είμαστε δηλαδή με το Γιούσεφερ σε πάει στα πέντε. Κάναμε δύο επεισόδια για την δολοφονία πλέον του Πολύκαρπου Γιορκάτζη. Μιας ισχυρότατης προσωπικότητας. Εγώ θα έλεγα ότι εάν ο Μακάριος και ο Γρήβας ήταν οι δύο προσωπικότητες που σημάδευσαν τη δεκαετία του 60. Ο τρίτος λεγόταν Πολύκαρπος Γιορκάτσης. Άλλα δύο επεισόδια λοιπόν με τίτλο «Επιχείρηση Γιορκάτσης εξετελέσει». Κάναμε μια φοβερή ιστορία για την ξεχασμένη πτήση της CY284, ένα αεροσκάφος τύπου Comet που κατέπεσε ανοιχτά της Ρόδου την 12η Οκτωβρίου του 1967, σωστά το λέω. Κάναμε επίσης ένα επεισόδιο για να καταδείξουμε ότι το μίσος σε αυτόν τον τόπο μας οδηγεί σε αδιέξοδο. Είναι οι επιζήσαντες, με τις μαρτυρίες δύο ανθρώπων ενός Ελληνοκύπριου και ενός Τουρκοκύπριου οι οποίοι πόνεσαν σαφώς περισσότερα από τον Μέσο Κύπριο το 1974 του Πέτρου Σουπουρή σκότωσαν μπροστά στα μάτια του την οικογένεια του Τούρκη Ένοπλη και ο Σουάτ Καφαντάρ Τουρκοκύπριος ο μοναδικός επιζήσας της σφαγής των 80 και πλέον τουρκοκυπρίων εχμαλώτων της Στόχνης. Ακολούθως κάναμε την δολοφονία του Αμερικανού πρεσβευτή Ρότζερ Ντέιβις την 19η Αυγούστου του 1974 μετά από μία διαδήλωση που έγινε έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία και ολοκληρώσαμε πέρσι το τελευταίο επεισόδιο είχε να κάνει με τις προεδρικές εκλογές του 1968 τα γεγονότα ε. που το σημάδεψαν με τίτλο «Κυλίδα στη Δημοκρατία». Αυτά ήταν τα περσινά, 12 σειρά, 12, σε σειρά εκπομπές που μεταδόθηκαν σε πρώτο και δεύτερο κύκλο. Mm -hmm. Και φέτος είμαστε εσίως στον τρίτο κύκλο και μπορώ να πω ότι θα είναι, φιλοδοξούμε να είναι 13 τα επεισόδια, mm -hmm, mm -hmm. δηλαδή αθρηστικά ο πρώτος και ο δεύτερος κύκλος ήταν 12, εμείς φιλοδοξούμε φέτος να κάνουμε 13 στον τρίτο κύκλο. Δύσκολο εγχείρημα, κοπιαστικό, κουραστικό, αλλά νομίζω ότι η ομάδα που αποτελεί την εκπομπή, de facto, αντέχει. Είναι δυνατή η ομάδα. Είναι δυνατή και εγώ θα έλεγα, γιατί νιώθω εξανάγκης, όχι νιώθω μάλιστα πηγαία να το πω από την αρχή αυτής της συζήτησης, ότι εκ των πραγμάτων σε αυτές τις δουλειές κάποιος πρέπει να σταθεί μπροστά από τη κάμερα για να πει την ιστορία. Ναι, Όμως ναι. πίσω από τις κάμερες υπάρχουν συνάδελφοι που βάζουν ώρες πολλέ. Θα ήθελα να πω ότι αν δεν ήταν η Σοφία Ιβουργίδη, η σκηνοθέτηδα τη εκπομπή, δεν θα γινόταν mm -hmm. αυτό το εγχείρημα. Σοφία Βουργίδη λοιπόν έχει την ευθύνη της σκηνοθεσία. Μια άλλη νεαρή συνάδελφος η οποία έχει την καλλιτεχνική έτσι πινελιά στον τεφάχτο που βάζει απίστευτες ώρες δουλειά είναι η Αλεξάνδρα Παναγή η οποία έχει και την διεύθυνση της παραγωγής και την ευθύνη του μοντάσου. Φέτος τον τρίτο κύκλο έχουμε προσθέσει και έναν καλό συνάδελφο, τον γνωρίζω χρόνια εγώ, τον είχα, είχαμε δουλέψει από τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία, είναι ο Λουκιανός Λυρίτσας, mm -hmm. που η συμβολή του σε αυτόν τον τρίτο κύκλο είναι καθοριστική. Έχει βάλει και αυτός το δικό του λιθαράκι, έχει λοιπόν τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Λουκιανός Λυρίτσας. Έχω πει τρει. Ο τέταρτο είναι ο οπερατέρ τη εκπομπή, ο Κωνσταντίνος ο Παναγιώτου, ο οποίο καθημερινά είναι μαζί μα στι εξωτερικέ κινηματογραφήσει. Ασφαλώ έχω να πω πολλού, γιατί πολλοί ναι, συνάδελφοι ναι, ναι, ναι. μα βοηθούν, είναι οι φωτιστέ. Είναι οι χολύπτε, είναι οι κινηματογραφιστέ στο στούντιο. Ένα ε, αλλαγή εικόνα κλπ. Αλλά αναφέρομαι στου τρει, τέσσερι, πέντε βασικού. <σχερνή> Θα ήταν παράληψη να μην κάνω ιδιαίτερη αναφορά στου γραφίστες, στο Σταύρο το Σταύρου, ο οποίο μα βοηθάει από πέρσι, και στη Μικαέλα την Μελανίδ. Και ασφαλώ στη διεύθυνση του ΩΜΕΓΑ, που επέδειξε εμπιστοσύνη σε εμά αυτό το δύσκολο εγχείρημα και ευαίσθητο, στον Ευαγόρα. Τον Κωνσταντινίδη, τον Διευθυντή, και στον Ιωάννη τον mm -hmm. Χάσικο, τον εκτελεστικό πρόεδρο του σταθμού, απλώ για να τα πω να μην επανέλθουμε. Λοιπόν. Στη διάθεσή σου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μα. Παρακαλώ. Έτσι, να μπούμε στα βαθιά. Μια εκπομπή η οποία αγκαλιάστηκε από μεγάλη μερίδα του κοινού, βλέποντα ειδικά του πιο νέου που δεν έχουν ζήσει αυτά τα γεγονότα α, να σου μιλάνε και εσένα. Να μου μιλάνε και εμένα που ξέρουν ότι α, α, σε γνωρίζω και ναι. συζητάμε για αυτές τις ιστορίες. Να μου και λέτε... μας βοήθησες κι εσύ. Ναι. Να, να μας λένε τα καλύτερα. Ότι τα βλέπω, τα παρακολουθώ, μαθαίνω, μου αρέσει αυτή η σειρά. Γιατί δίνει ε, κάτι το διαφορετικό, όπως είπες πριν, η ιστορία μας σημαδεύτηκε και σημαδεύεται ακόμη από μεροληψία. Και δεν Σωστό. ακούγονται όλες οι πλευρές Σωστό. για να μπορέσει ο θεατής να σχηματίσει μια αντικειμενική άποψη. Ναι. Και θα ήθελα να σταθώ, επειδή τα επεισόδια... Είναι στο YouTube με πάνω από 200.000 θεάσεις μέχρι στιγμή, ένα πραγματικά εντυπωσιακό αριθμό. Τα έχει μετρήσει, περίπου είναι τόσο. Ναι, 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 ναι. έχουμε ξεπεράσει τι 200.000. Θα ήθελα να σταθώ στα επεισόδια τα οποία στην ιστορία η οποία είχε τη μεγαλύτερη θεάση, τη μεγαλύτερη έτσι, συζήτηση. Και αυτή ήταν η δολοφονία του Πολίκαθιου ναι. Πιωθκάτση. Είναι εντάξει. Καταρχά, θέλω να πω κάτι εγώ για, αυτές, για αυτά τα γεγονότα έχουν γραφεί βιβλία είτε από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές. Για παράδειγμα, ο Αδάμος Χαρίτονος έγραψε ένα βιβλίο ναι. τη δεκαετία του 80. Πολλοί μελετητές της περίοδου έχουν γράψει βιβλία. Ο καθένας από την δική του σκοπιά και την δική του οπτική γωνία. Στον de facto τι κάνουμε. Έχουμε μαζέψει όλο αυτό το υλικό, το έντυπο υλικό, Ανατρέχουμε στο αρχείο του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, σε εφημερίδες, σε επίσημα ανακοινοθέντα, σε βιβλία που έχουν γραφεί και ασφαλώς βρίσκουμε και τους μάρτυρες. Όλα αυτά τα παντρεύουμε και τρέχει μία τηλεοπτική εκπομπή, εν είδη ντοκιμαντέρ, εντάξει γιατί θεωρώ ίσως να ακούγεται λίγο βαρύ ότι κάνουμε ντοκιμαντέρ γιατί τον ντοκιμαντέρ είναι μια πολύ δύσκολη εργασία. Προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς κάτι τέτοιο. Και επειδή είναι δομημένο με αρχή, όπως λέω και στους συνεργάτες μου, αρχή, μέση και τέλος, έχει μια αξία. Δηλαδή κάποιος φέτος, γιατί θέλω πολύ να φτάσω στα φετινά, τα οποία θεωρώ συγκλονιστικές ιστορίες, θα δει μέσα σε μία ώρα, σε 65 νομίζω μας έχουν βάλει λίμιτ χρόνου μέχρι τα 70, θα δει μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος. Mm -hmm. Συγγνώμη. Συνεπώς... Ε, νομίζω εδώ έγκυται, αν έχουμε επιτύχει όπως το λες κατά αυτόν τον τρόπο, η επιτυχία του de facto. Δίνει μια ιστορία για ένα συγκεκριμένο γεγονός. Ξέρετε, σε ένα τρέιλερ πριν λίγες εβδομάδες είπαμε το εξή: Η ιστορία του τόπου είναι ιστορίες των ανθρώπων του. Mm -hmm. Έτσι. Mm -hmm. Ποια είναι η ιστορία. Είναι ιστορίες των ανθρώπων του. Και... Η η σύζυγος μου μου βρήκε και μια άλλη ε, ρίση, ένα ρητό που λέει ότι εάν η ιστορία διδασκόταν με μορφή μικρών ιστοριών δεν θα την ξεχνούσε κανένας. Mm. Και αυτό έχει βάση. Δηλαδή, ξέρετε, Αλέξανδρος Παναγούλης στην Κύπρο, γνωριμία του με τον Πολύκαρπο Γιορκάτσι, η όξυνση, η αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του δικτάτορα Παπαδόπουλου, η όξυνση των σχέσεων της Κύπρου με την Ελλάδα. Εδώ πήγαν να στήσουν άρματα έξω από το αρχηγείο αστυνομία και να απειλούσαν να χτυπήσουν η χουντική αξιωματική του αρχηγείου αστυνομία. Ακολουθεί η απόπειρα δολοφονία του Μακαρίου. Το τι προηγήθηκε, το πώ φτάσαμε στην απόπειρα τη 8η Μαρτίου του 1970 και σε μία εβδομάδα, εξού και η επιτυχία από πλευρά θέαση τη δολοφονία του Πολύκαρπου Ιορκάτσι, ο πάλεποτε πανίσχυρος Υπουργός Εσωτερικών και Αμήνης περιθωροποιείται, βρίσκεται υπό κατηγορία, διώκεται, προσπαθεί να διαφύγει από την Κύπρο, σταματούν το αεροπλάνο, άκουσον, άκουσον, πήρε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και διέταξε τον πύργο ελέγχου να επιστρέψει το, αυτο, λέω, <laughs> το αεροπλάνο των Μεσανατολικών Γραμμών πίσω, γιατί μέσα ήταν ο Πολύκαρπο Γιορκάκης. Και μετά από μερικές μέρες, ακολουθείται, γίνεται η δολοφονία του στην περιοχή Λακχοβούναρα, yeah. στα κατεχόμενα τώρα, στην περιοχή της Κυθρέας. Ε, συνεπώς αυτές οι ιστορίες από μόνε τους, ιδιαίτερα όταν μιλούν άνθρωποι που τις έζησαν, άνθρωποι που πήγαν στη σκηνή, άνθρωποι που είδαν νεκρό τον Πολύκαρπο Γιορκάτσι. Ε, η σύζυγος τότε του Πολύκαρπου Γιορκάτσι έχουν μία αξία. Και επειδή είναι συμπυκνωμένη πληροφόρηση σε ένα επεισόδιο, νομίζω ότι είναι και εύκολο να την παρακολουθήσει κάποιος. Ιδιαίτερα οι νέοι μας, οι οποίοι δεν φημίζονται ότι διαβάζουν πολύ. Μα, μα, μα συναθπάζει όμως ακόμη η ιστορία αυτού του τόπου. Εντάξει, έχει... η ιστορία αυτού του τόπου ε, είναι τραγική θα έλεγα. Εντάξει, διότι υπήρξαν γεγονότα χρόνια τώρα, που μας οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια σε αυτό το οποίο ζούμε σήμερα. Τα 50 χρόνια εισβολής και κατοχής. Δηλαδή ήταν περίπου προδιαγεγραμμένη η πορεία μας αυτό. Το ένα λάθο πίσω από ναι. το άλλο. Α, εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε και έτσι. Θα πούμε ότι κάποιοι είχαν βάλει το προσωπικό τους συμφέρον, τις προσωπικές τους φιλοδοξίες πάνω από το συμφέρον του τόπου. Ο καθένας είχε τις δικές του ατζέντε. Είδαμε ο λαός να διχάζεται. Είδαμε φοβερά πράγματα ή τέλο πάντων διαβάζουμε για φοβερά πράγματα γιατί κάποια ε, ο Μιλόν τουλάχιστον πρόλαβε να τα έχει έτσι μια εντύπωση στο μυαλό, κάποια τα διαβάσαμε και τα μεταφέρουμε ε, σήμερα. Είμαστε έτοιμοι να επουλώσουμε πληγές σε αυτόν τον τόπο ή ακόμα υπάρχει αυτός ο σπόρος Δεν ξέρω δημονίας. νομίζω Βλέπω και κάποια σχόλια εγώ σε αυτή την πλατφόρμα που έχεις πει ότι κάποια σχόλια που έχω δει ε, υπάρχουν ακόμη πάθη. Υπάρχουν, μας αποδίδουν σκοπιμότητα. Είδα και κάποια προσβλητικά σχόλια για την εκπομπή ας πούμε, ότι είναι εκπομπή παραχάραξης της ιστορίας κλπ. Ε, θα μπορούσα να συζητώ για ώρες. Ε, παρακαλώ να συζητήσουμε επί τη βάση επιχειρημάτων. Εμείς δεν επιχειρούμε κατ' δένα λόγο να στρεβλώσουμε ή να παραχαράξουμε την ιστορία. Αυτό το οποίο κάνουμε, γράφουμε τις μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι καταθέτουν τη δική τους άποψη, τη δική τους μαρτυρία, την δική τους εμπειρία. Ως εκεί, εάν κάποιος πιστεύει ότι, ε, για παράδειγμα, ο Μακάριος υπήρξε αλάνθαστος, είναι δικαίωμά του. Όπως και ο Γρίβας αν νομίζει κάποιος ότι υπήρξε αλάνθαστος. Όμως, λέω με απλά λόγια, ότι το ότι είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα, κάποιοι δυστυχώς έβαλαν πάνω από το συμφέρον του τόπου, από το καλό του τόπου, τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα. Αυτή είναι η τραγωδία. Υπάρχουν ακόμη τα κατεστημένα εκείνων των εποχών να ελέγχουν αυτόν τον τόπο ή να προσπαθούν να τον ελέγξουν σε κάποιο βαθμό. Δεν ξέρω, δεν νομίζω πλέον, εγώ πιστεύω ότι μετά την πάροδο 50-60 χρόνων και ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι πρωταγωνίστησαν, που λογικά είναι προς το τέλος της βιολογικής, του βιολογικού του κύκλου, θέλουν να πούν τα πράγματα, θέλουν mm -hmm. να καταθέσουν τη δική τους μαρτυρία. Και αυτό είναι ίσως το πλεονέκτημα του ότι αυτή η εκπομπή είναι σε ένα σημείο όπου κάποιοι θέλουν να μιλήσουν. Ναι. Με καταλάβατε, ναι. για παράδειγμα, Έχουμε, τώρα θα μπούμε εκ των πραγμάτων και στο τι έπεται, τι θα δούμε φέτο. Ε, ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Παρακαλώ. Θε την και θα απαντήσω. Αφού ε, φτάνουμε σε αυτόν τον σημείο που πολλοί θέλουν να μιλήσουν για του δικού του λόγου, γιατί ίσω φτάνουν στο τέλο τη ζωή του και ε, θέλουν να βγάλουν πράγματα από μέσα του, είναι μια ευκαιρία που να μάθουμε κι εμεί πράγματα. Και ευχομένω στο πρώτο επεισόδιο που θα δούμε ε, ναι. στον νέο κύκλο η δολοφονία του Ιαννάκη Στεφανίδη. Ναι. εκλεκτού μέλο τη ΕΟΚΑ, το οποίον... ενό νεαρού αγνού αγωνιστή. Πολύ χθε βράδυ που έβλεπα τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων από τους εορτασμούς για την 1η Απριλίου του 1955-59, έκανα την εξή επισήμαση ότι γύρω από αυτό τον ωραίο αγώνα, γιατί ασφαλώς ε, ο συγκεκριμένος αγώνας, ο οποίος χρήζει μεγάλη συζήτηση και εάν έπρεπε να γίνει και όπως έγινε, υπάρχει μια εικόνα η οποία όλα αυτά τα χρόνια διεσώθηκε για να μην τσαλακωθεί. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Mm -hmm, mm -hmm. Η δολοφονία του Γιαννάκη Στεφανίδη, του γιού του Παπάνδρεα Στεφανίδη, έτσι, ήταν μια σκοτεινή ψυχή του αγώνα της Σιώκα. Yeah. Όπως και το δεύτερο επεισόδιο που θα ακολουθήσει, που είναι η Νίτσα Χατζηγεωργίου, mm -hmm. η ωραία της Σιώκα, εντάξει, είναι επίσης μια ιστορία μιας αγωνίστριας, η οποία ενώ χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα, στη συνέχεια την πέταξαν σαν στημένη λεμονόκουπα. Συνεπώς, καλά είναι να μάθουμε και αυτές τις ψυχές από τον αγώνα της Σιώκα. Με καταλαβαίνετε, ναι. δηλαδή σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε ο Ιαννάκης Στεφανίδης, έψαχνε ο πατέρας και η οικογένεια του τη σωρό να τη θάψουν, πέρασαν μήνες να παραδοθεί η σωρός mm -hmm. και αφού παραδόθηκε η σωρός με χίλια βάσανα, ακολουθεί ένας αγώνας της οικογένειας να μάθουν τι ήταν οι δολοφόνοι και γιατί. Και το κράτος που ήταν, το νεοσύστατο το κράτος που ήταν. Η Νίτσα Χατζηγεωργίου την χρησιμοποίησαν, μια πανέμορφη γυναίκα, τουλάχιστον έτσι την περιγράφουν συναγωνιστές και συναγωνίστριες της, ω δόλωμα για να ψαρεύει Άγγλους αξιωματικούς, στρατιωτικούς και να αποσπά από αυτούς πληροφορίε. Συλλαμβάνεται, κρατείται, περνάει τα πάνδυνα στις φυλακέ της ομορφίδας, στα κρατητήρια της ομορφίδας, στις κεντρικές φυλακέ. και όταν τελειώνει ο αγώνας την πετάνε σαν στη Μένη Λεμονόκοπα και πεθαίνει παύτοχη το 1968. Υπάρχει τώρα μία αναζωπήρωση της συζήτησης όχι μόνο μέσω της εκπομπής αλλά γενικότερα για την Νίτσα Χατζηγεωργίου. Νομίζω ότι αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε εμείς. Πράγματα τα οποία αυκαιτοί γνωρίζουν, λίγοι μιλούν, δηλαδή φυσιολογικό, έναν κράτος το οποίο πέρασε τα πάντα που πλέον φαίνεται ότι είπε και εσύ ότι ξεκινούμε να αφήνουμε πίσω μα κάποιε νοοτροπίε, κάποια. Ελπίζουμε, ελπίζουμε. ελπίζουμε. Ταμπού του παρελθόντο και να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση με τον εαυτό μα. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα υπό την έννοια ότι στην Κύπρο πλέον έχουμε σχολές πανεπιστημιακές ιστορίας, σύγχρονης ιστορίας, φοιτητές, διδακτορικοί φοιτητές καταπιάνονται με συγκεκριμένα γεγονότα. Και αυτό το οποίο δεν ξέρω αν ακούγεται λίγο έτσι υπερφύαλο, κάνουμε είναι ένα εργαλείο για τον ιστορικό του μέλλοντος. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό. Δηλαδή, θα βοηθήσει νομίζω κάποιον που θα ήθελε να μελετήσει το α ή β γεγονός, ιστορικό γεγονό, το ότι κάποιοι στην εκπομπή de facto έγραψαν τι μαρτυρίε αυτών των ανθρώπων. Και είπαμε ότι είναι μία συμπυκνωμένη ιστορία. Τώρα ε, για, ε, πάω ξανά στο τι θα έχουμε φέτος. Αυτές οι δύο ιστορίες που περιγράψαμε μας πάνε ακόμη πιο πίσω. Μπαίνουμε στα τέλη της δεκαετίας του 50, στον αγώνα της Ιόκα. Φέτος θα δούμε μεγαλύτερη χρονικά περίοδο Σωστό. από την Πέρση. Σωστό. Υπάρχει πιο διευρυμένη χρονικά η περίοδος που γράφουμε γεγονότα και ιστορίε Είπαμε για τι δύο αυτέ που μα πάνε πίσω στον αγώνα τη ΙΟΚΑ και σε σκοτεινέ του ψυχέ, mm -hmm. γιατί υπήρξαν σκοτεινέ ψυχέ στον αγώνα τη ΙΟΚΑ. Mm -hmm. Υπήρξαν μίση και πάθη μέσα στου κύκλου των αγωνιστών. Εδώ σκοτώθηκαν άνθρωποι. Έτσι. ή αφέθηκαν να πεθάνουν στην ανέχεια και στην πείνα. Τη δεκαετία του 1960 έχουμε προγραμματισμένα, νομίζω, δύο-τρία επεισόδια, μεταξύ των οποίων είναι η Σοβιετική πύραυλη ΣΑΜ, μια φοβερή ιστορία για εμάς τουλάχιστον στον ομιλούντα που έζησε το φιάσκο των S-300 είναι η ιστορία που επαναλαμβάνεται. Τι ναι, δεκαετία. μα γι' αυτό, γιατί κάποιο που θα ακούσει για αυτό το επεισόδιο, μόνο την περίληψη, όπω άκουσα εγώ την πρώτη φορά, ναι. ξαφνικά το μυαλό μου πήγε. Είχαμε κι άλλη περίπτωση S-300. Ακριβώ. Είχαμε άλλη μια περίπτωση S-300 όπου ο Μακάριος κάνει μια πολιτική στροφή τότε περί το 1906, μέσα του 1964 και μετά προς την τότε κρατεά Σοβιετική Ένωση ε, για να καταδείξει στους δυτικούς ότι από τη στιγμή που δεν βοηθούν και δεν αποτρέπουν την Τουρκία η οποία είχε ήδη βομβαρδίσει την 8η Αυγούστου του 1964 την Τιλυρία η Κύπρος κάνει την επιλογή να απευθυνθεί στο αντίπαλο δέος της Δύσης που ήταν η Σοβιετική Ένωση να παραγγείλει και να αγοράσει ρωσικά οπλι, ε, σοβιετικά καλύτερα ε, ε, οπλικά συστήματα με κορονίδα αυτών των όπλων τους πυράβλους ΣΑΜ. Ήταν οι πύραβλοι S-75 Ντβίνα. Έτσι ήταν γνωστοί τότε. Οι πύραβλοι αυτοί δεν ήρθαν ποτέ στην Κύπρο. Τους πήγαν στην Αίγυπτο ο Αιγύπτιος τότε πρόεδρος ο Νάσερ ο οποίο διατηρούσε φιλικέ σχέσει με τον Μακάριο, ήταν η ηγετική φυσιογνωμία του κινήματο των Αδεσμεύτων. Πάνε οι πύραυλοι στην Αίγυπτο για να εκπαιδευτούν οι Κύπροι. Μαζεύουν στην αρχή 50 Κυπρίου από τεχνικών σχολών ή πανεπιστημίων τότε πολυτεχνικών σχολών. Του επιδίδουν μία επιστολή. Θα πάτε σε μυστική αποστολή. Δεν θα μπείτε ούτε στι οικογένειε σα που πάτε. Και όταν του έβαλα στα αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο Λευκοσία, του είπαν ότι πάτε για την Αίγυπτο. Mm. Και έτσι ήταν η πρώτη αποστολή στην Αίγυπτο. Ακολούθησαν άλλοι 300. Οι Αμερικανοί και οι Εγγλέζοι αναζητούν να μάθουν περισσότερε πληροφορίε. Βγάζουν δεκάδε αεροφωτογραφίε πάνω από την Κύπρο. Εντοπίζουν στην περιοχή των πυρικών. Μα τώρα θα σα πω όλη την ιστορία. Στα πόλα. Μη σα τα πω όλα. Σοβιετική πύραυλη ΣΑΜ είναι ένα επεισόδιο και ακολουθεί μια άλλη συγκλονιστική ιστορία. Ένα κομβική σημασία ιστορικό γεγονό για τον κόσμο, για τον τόπο που είναι η επιχείρηση Κοφίνου την 15η Νοεμβρίου 1967. Η επιχείρηση Γρόνθος έτσι είχε ετοιμαστεί. Δεν θα πούμε περισσότερα γιατί νομίζω να μην εξαντλήσουμε το χρόνο μας περιγράφοντας τα διάφορα επεισόδια. Ασφαλώς σε αυτό τον κύκλο κυριαρχούν και ιστορίες μαρτυρίες που έχουν να κάνουν με το πικρό τραγικό καλοκαίρι του 1974 αφού φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε, mm. δεν θα είναι κατά ανάγκη δακρύβρεχτες, mm. γιατί στέρεψε το δάκρυ και ο πόνος σε αυτόν τον τόπο. Έχει περάσει και μισός αιώνας. Έχουμε κάνει ένα φοβερό ντοκιμαντέρ με τους ανομολόγητους βιασμούς του 1974. Μιλά στη κάμερα της εκπομπής και μία μάρτυρας, η οποία τότε ήταν 12 χρονών και είχε βιασεί στο χωριό τη. Έχουμε κάνει μια άλλη ιστορία που είναι η διπλωματία της εισβολής, τι επέχτηκε στο παρασκήνιο, πότε πήγε ο Εκεβίτ στο Λονδίνο που παρότρινε την Βρετανία να εμπλακεί όταν έγινε το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου. Ακολούθησε η πρώτη και η δεύτερη Γενέβη και φτάσαμε στον δεύτερο γύρο της τουρκικής εισβολής τη 14η Αυγούστου του 1974. Γίνεται μια ιστορική σύσκεψη στο Γραφείο Δημοσίων Πληροφοριών την 15η όπου ο κληρίδης συγκαλεί τότε και συνευρίσκονται οι αντιμαχόμενες παρατάξεις. Έχουμε κάνει επίσης, ε, το θεωρώ επίσης εξίσου καλό, την δολοφονία του ποιητή και αγωνιστή της Δημοκρατίας του Δόρου Λοΐζου την 30η Αυγούστου του 1974. Ε, αυτά, να μην σας πω άλλα. Πες μα, πες μας, μας κι <laughs> Εντάξει, θα κάνουμε και το δουλεύουμε τώρα ένα ντοκιμαντέρ, ε, μία εκπομπή για την περίοδο της βίας και της αντιβίας, την παράνομη δράση της ΕΟΚΑΒΙΤΑ, mm. το εφεδρικό σώμα και πώς δρούσε εκείνη την περίοδο. Είναι yeah. ένα ε, από τα ετοιμαζόμενα ντοκιμαντέρ. Αυτά. Νομίζω δεν έχει μείνει καυτό θέμα που δεν το αγγίζει. Εντάξει. Τώρα, όχι, όχι. Ακούτε. Ε, πολύ. πολύ ε, εγώ ξέρω, ε, ε, υποκλίνομαι σε αυτού του ανθρώπου. Ιδιαίτερα σε αυτού που έχουν πληρώσει χωρί να φταίνε σε τίποτα. Ναι. Έχουμε ανθρώπου σήμερα που είναι 80 χρονών και κλήθηκαν να πάρουν μέρο στην επιχείρηση Κοφίνου. Έχουμε σήμερα ανθρώπου που είναι 80-85 και του σήκωσαν από την Κύπρο για να του πάνε στο Απουκύρ στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου για να εκπαιδευτούν για 1,5 χρόνο στους ρωσικούς πυράβλους ΣΑΜ, οι οποίοι ποτέ δεν ήρθαν στην Κύπρο. Ναι. Εντάξει, ε, έχουμε ανθρώπους που πόνεσαν πολύ περισσότερο από κάποιους άλλους το 1974 και τους βλέπουμε και τους συμπεριφερόμαστε μέσα και από αυτή την σεμνή δουλειά με απόλυτο σεβασμό. Ναι. Το φυσιολογικό ερώτημα που μου έρχεται στο Μιλάω μυακό. πολύ, έτσι, μιλάω πολύ. Όχι, όχι, όχι. <χει> Είναι... Έχουμε μάθει από την ιστορία μας σαν λαός. Πολύ καλή ερώτηση. Από τη στιγμή που η ιστορία δεν έχει γραφεί κατά τρόπο επιστημονικό, έτσι ώστε να την δούμε με τις διαστάσεις που η επιστήμη τη θέλει, Νομίζω ότι δεν έχουμε μάθει και δυστυχώς έχω πει και προηγουμένως ενώσω διαπιστώνω ότι κάποιοι έτσι αντλούν από τα πάθη και τα μίση του παρελθόντος και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να αλληλοδιαφωνούν και να βρίζονται. Νομίζω ότι δεν έχουμε μάθει. Yeah. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουμε μάθει την ιστορία ως έπρεπε για να διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντος. Ξέρετε, σε αυτόν τον τόπο συνετελέσει και πλειάδα λαθών, το ένα πάνω στο άλλο. Αλλά έχουμε μάθει και σε αυτό έχουν συντείνει και άλλοι παραγόντες. Έχουν συντείνει και μέσα ε, μαζικής ενημέρωσης, έχει συντείνει και η κρατική τηλεόραση και το κρατικό ραδιόφωνο στο να διαιωνισεί η ιστορία κατά πώς εξυπηρετούσε κάποιες καταστάσεις. Και νομίζω ότι η μοναδική ελπίδα που διαφαίνεται είναι να πάρουν την ιστορία στα χέρια τους οι ιστορικοί, οι επιστήμονες, οι μελετητές, οι ερευνητές, yeah. οι νεαροί σήμερα φοιτητέ για να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αν δεν, δεν πέναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα ήμασταν σήμερα σε θέμα πολιτικού επίπεδου? Εντάξει, ξέρετε, ε, εγώ πιστεύω ότι Μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες ε, του ελληνισμού είναι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όλα τα κακά της, γιατί υπάρχουν πολλά κακά. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα να υπάρχει μια απογοήτευση για το πώς η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται θέματα όπως την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και κάνουμε δικαίως συγκρίσεις με το πώς διαχειρίζεται την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Πιστεύω ότι μα έχει βοηθήσει ω ένα βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την έννοια ότι αν μη τι άλλο μπορούμε να τα συζητάμε σήμερα και είναι κατοχυρωμένο πλέον το δικαίωμα του να συζητάμε και να λέει ο καθένα την άποψή του ελεύθερα. Έχει ενδυναμωθεί ο πολιτικό λόγο ή ακόμη έχουμε σε μεγάλο βαθμό αυτόν τον λαϊκισμό για αυτήν την μονοπλευρή τάση να βλέπουμε μονοπλευρά την ιστορία για. Ο καθένα για το δικό του όφελο. Ξέρετε, διαβάζοντα όλων αυτών των καιρών, κόμματα στην Κύπρο δημιουργήθηκαν, τρία-τέσσερα κόμματα, σε μία ημέρα. Σε μία ημέρα. Mm. Ήταν Φεβρουάριο του 1967, αν δεν κάνω λάθος, ή 68. Δημιουργήθηκαν κόμματα, εξαγγέλθηκαν κόμματα σε μία ημέρα. Και το ενιαίο. Και το προοδευτικό, τότε ήταν του Νίκου Σαψών και η ΕΔΕΚ του Βάσουλη Σαρίδη, εξαγγέλθηκαν σε μία ημέρα. Αυτό τι σημαίνει. Ότι κάποιος τους άναψε το πράσινο φως να εξαγγείλουν mm. την σύσταση κομμάτων. Συνεπώς, από τη στιγμή που τα κόμματα ή κάποια από αυτά ήταν εξαρτώμενα από καταστάσεις του παρελθόντος, και σήμερα πολιτικοί διατηρούν τον ίδιο λόγο, ακόμα και το 1976 με την ίδρυση του Δημοκρατικού Κόμματος και του ναι. Δημοκρατικού Συναγερμού. Φαίνεται ότι ήταν με τις ευλογίες τότε μακαρίου, έτσι που συστήθηκαν αυτά τα κόμματα. Συνεπώς ο πολιτικός λόγος, ως επί το πλήστων, υπάρχουν ασφαλώς εξαιρεσει πολιτικών οι οποίοι στέλνουν ένα διαφορετικό πλέον ε, μήνυμα στους πολίτες. Δυστυχώς, ε, ε, έχει εξαρτήσεις από το παρελθόν. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι κάποια κόμματα, εάν δεν υπήρχε το κυπριακό πρόβλημα, δεν θα είχαν και λόγο ύπαρξης. Έτσι. Δηλαδή, κάποια κόμματα λαθροβιούν μέχρι ναι. σήμερα ελαίω κυπριακού. Ναι. Δεν είναι κρίμα, όμω, γιατί μιλήσω τουλάχιστον για τη δική μου γενιά. Μεγαλώσαμε με μία μπόλωση αριστερά-δεξιά. Ή το έναν ή το άλλο. Ε, δεν είναι κρίμα να βλέπουμε ότι α, αυτά τα συστήματα, οι ιδεολογίε που πούλησαν στον κόσμο για τόσε δεκαετίε πλέον μα έφεραν σε ένα σημείο που μόνο διχασμών βλέπουμε ανάμεσά μα. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Την δεκαετία του 60, α πούμε, του 70, υπήρχε ο ψυχρό πόλεμο, υπήρχε μια σύγκρουση ιδεολογιών το τέλο του δεκαετία του 80, αρχέ τη δεκαετία του 90, κατέ, κατέρευσε το περιβόητο Ανατολικό Μπλοκ. Συνεπώ υπήρξε μια αφισβήτηση ιδεολογικο-, ιδεολογιών. Υπήρξαν γεγονότα που νομίζω ότι ε, αφισβίτισαν, έτσι και ιδεολογίε και πολιτικέ. Τώρα λέ, λένε οι ειδικοί ότι περνάει μια κρίση ο ίδιο ο καπιταλισμό. Συνεπώς, η Κύπρος δεν μπορεί να μένει αμέτωχη από αυτά τα γεγονότα που επηρεάζουν το παγκόσμιο. Στην Κύπρο, όμως, έτυχε, ίσως γιατί σε αυτόν τον τόπο που ξεβάφει αίμα και δάκρυο, όπως είπε και ο Σαββούλος, ε, έτυχε να μην μαθαίνουμε την πραγματική αλήθεια. Νομίζω ότι, ε, και δεν θέλω να μπω σε αυτή την πολιτική συζήτηση, δεν αποδεχθήκαμε εξ αρχής κάποια πράγματα. Έτσι, Πιστεύω ότι οι Ελληνοκύπροι ως πλειοψηφία δεν ήθελαν ποτέ να μοιραστούν την διακυβέρνηση αυτού του τόπου με τους Τουρκοκύπριους. Και θα έπρεπε να είμαστε πιο ειλικρινείς. Έτσι. Ίσως εάν, είναι το πιο μεγάλο μας λάθος. Ναι, εάν αυτή ήταν η επικρατούσα άποψη, θα έπρεπε να είμαστε πιο ειλικρινείς. Mm. Διότι... Συστήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, έκανε δειλά-δειλά τα πρώτα της βήματα, αλλά ούτε οι Τουρκοκύπροι ούτε οι Ελληνοκύπροι πίστεψαν σε αυτό το εγχείρημα την Κυπριακή Δημοκρατία. Yeah. Την υπέσκαπταν. Οι Τουρκοκύπροι είχαν ήδη την TMT, έφερναν όπλα στην Κύπρο, ετοιμαζόντουσαν για το ταξίμ, για τη διχοτόμηση, αλλά την ίδια ώρα και η Κυπριακή Δημοκρατία, η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν πίστεψε ποτέ. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα το οποίο mm. ήταν έολο, mm. πρόσκερο πρόσκαιρο και φάνηκε μετά από μερικά χρόνια. Mm. Υποβάλλει ο Μακάριος τα 13 σημεία τον Νοέμβριο του 63 ακολουθούν οι διακοινωτικές ταραχές, σταματωμένα Χριστούγεννα του 63-64. Έχουμε το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών τον Μάρτιο του 64. Έρχεται στην Κύπρο η ουνφική πυρηνευτική δύναμη και την έχουμε στην Κύπρο εδώ και 60 χρόνια. Το Κυπριακό είναι ίσως το μακροβιότερο πρόβλημα που βρίσκεται ακόμη και διαρωτούμε πώς μας αντέχουν κάποιοι και ασχολούνται μαζί μας. Στη Μέση Εν Ανατολή είμαστε, είμαστε ναι. μαθημένοι από τέτοιου είδου. Εντάξει, ναι, σωστό. Το Παλαιστινιακό είναι προγενέστερο <laughs> του Κυπριακού. ή μάλλον συνομήλικα είναι για <laughs> να είμαστε δίκαιοι. Έχουμε ηγέτε στην Κύπρο του σήμερα, ή έχουμε ανάγκη να έχουμε ηγέτε όπως αυτού του παρελθόντο. Νομίζω ότι εκείνη η σχολή των ηγετών ε, έχει τελειώσει. Ο τελευταίος που έφυγε, θα έλεγα, ήταν ο Βάσος τη Ε, όμως πιστεύω ότι αυτή η ηγεσία τότε, έτσι, έχει το δικό της μερίδιο ευθύνης για το που βρισκόμαστε σήμερα. Τα κόμματα από οι ηγετικά κόμματα όπου υπήρχε ο αρχηγός, υπήρχε ο ηγέτης και δεν μπορούσε να αντιδράσει οποιοςδήποτε ή να αφισβητήσει το τι έλεγε ο ηγέτης έχουν τελειώσει και στην Κύπρο. Συνεπώς έχουμε, ε, βλέπετε, ο Δημοκρατικός Συναγερμός σήμερα διέρχεται μια κρίση. Ανάλογη mm -hmm. κρίση πέρασε και το ΑΚΕΛ. Mm -hmm. έτσι Το Δημοκρατικό Κόμμα όπου ιδρυτής ήταν ο Σπύρος Κυπριανού, μια ηγετική φυσιογνωμία η οποία μεγάλωσε έτσι δίπλα από τον Μακάριο, σήμερα τα πράγματα είναι σαφώς διαφορετικά. Έχουμε μικρότερα κόμματα, ε, ε, έχουμε διάφορα. Βλέπουμε την άνοδο της ακροδεξιάς σιγά-σιγά στην Κύπρο. Κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες. Έχει αλλάξει το σκηνικό, έχει αλλάξει το τοπίο και στην Κύπρο, όπως έχει αλλάξει και στην Ευρώπη ναι. και στον κόσμο ολόκληρο. Ναι. Πάμε πίσω στον de facto και το τι θα δούμε. Έτσι, θέλω ναι. λίγο... Ε, τα φώτα σου, ε, να είσαι, μην τα πούμε όλα. Όχι, να δεν πω, θα ναι, τα ναι. πούμε. Έτσι, ναι, μια αναφορά, α, αφού με τα νέα επεισόδια βλέπει και προηγούμενε δεκαετίε του 50, πηγαίνοντα πίσω στην ΕΟΚΑ, ξανά στο 60 και συνεχίζει. Τι είναι αυτό που ίσω διακρίνει κάτι να επαναλαμβάνεται, μία πατέντα να συνεχίζεται με όλε αυτέ τι εξελίξει η μία πίσω από την άλλη, Πολύ. Εγώ θα έλεγα το εξή. Η δεκαετία του 60 ήταν αυτή που καθόρισε την ιστορία αυτού του τόπου. Και αν δεν το αντιληφθούμε αυτό, κακό του κεφαλιού μας. Η δεκαετία του 60 είναι αυτή που έφερε το 74 τον Εφήλιο Σπαραγμό και ακολούθησε η εισβολή. Μα ήταν με μαθηματική ακρίβεια ότι εάν γινόταν πραξικόπημα, θα είχαμε την τουρκική εισβολή. Mm -hmm. Mm -hmm. Ε, δεν ξέρω, ε, ε, ήταν εξόφθαλμο ε. και όμως έγιναν τα πράγματα, έτσι. Είδα επίσης ε, έναν άγνωστο πόλεμο της Αθήνας με τη Λευκοσία. Ε, είναι απίστευτο το τι πόλεμος υπήρχε στο παρασκήνιο ναι. και όμως όλοι μιλούσαν μπροστά στις κάμερες, μπροστά στα μικρόφωνα, μπροστά στους δημοσιογράφους, ως αν να μην συνέβαινε τίποτα. Πέρασε δύσκολα η Κύπρος. Εντάξει, ιδιαίτερα την περίοδο της Χούντας υπήρξαν συγκρούσεις. Υπήρξε όμως και σύγκρουση επί, ε, επί Γεωργίου Παπανδρέου του 1964 στην Αθήνα. Δηλαδή είναι όταν το ψάχνει σήμερα όχι ο δημοσιογράφος αλλά κυρίω ο ιστορικός το τι πέρασε η Κύπρο σε σχέση με την Αθήνα και το Μητροπολιτικό Κέντρο είναι απίστευτο και είναι ο γνωστό. Σα είπα, εμένα από την ιστορία του Αλέξανδρου Παναγούλη και του Πολύκαρπου Γιορκάτζη, όταν έγινε γνωστή η συμμετοχή του Πολύκαρπου Γιορκάτζη στο να σταλούν όπλα στην Αθήνα για να κάνει την αποτυχημένη επιχείρηση εναντίον του δικτάτορα Παπαδόπουλου ο Παναγούλη, υπήρξε μια φοβερή όξυνση. Δηλαδή στου δρόμου τη Λευκοσία η αστυνομία ερχόταν σε σύγκρουση με τα περίπολα της στρατονομίας της Εθνικής φρουρά και ο Μπονάνος γράφει στο βιβλίο του η αλήθεια ότι αφύπνισε τον διοικητή των τεθωρακισμένων και τον διέταξε να παρατάξει τα τεθωρακισμένα η ώρα 12 τα μεσάνυχτα. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, ήταν Οκτώβρη του 1968 έξω από το αρχηγείο αστυνομία και να απειλήσει τον αστυνομικό τότε, τον αξιωματικό υπηρεσία τη αστυνομία, ότι εάν δεν ελευθερωνόντουσαν περίπολα τις ΕΣΑ, τη στρατιωτική αστυνομία, που κατακρατούν το κατά κάποιον τρόπο από αστυνομικού στο κέντρο τη Λευκοσία, θα χτυπούσε το αρχηγείο αστυνομία. Αυτό είναι απίστευτο. απίστευτο. Και όμω, όμως, δεν το ανακαλύψαμε εμεί, yeah. έχει γραφεί από ε, συγγραφεί, ερευνητέ. Έχει γραφεί. Και ο ίδιο ο Μπονάνο το γράφει στο βιβλίο yeah. του Η Αλήθεια. Yeah. Το λέει. Αυτό όμω, το να διαβάσει ένα βιβλίο των 600-800 σελίδων για να πάει σε αυτό, δεν θα το κάνουν πολύ Εξάλλου δεν υπάρχει αυτό το βιβλίο, εξαντλήθηκε. Ναι, ναι. Αυτό, σε αυτό νομίζω συνέβαλε τον de facto. Ναι. Πήραμε τα σημαντικότερα γεγονότα, τα μεταφέραμε ή δυνατόν με έναν τρόπο που να είναι εύκολα, εύκολος και κατανοητό από τον μέσο τηλεθεατή και ιδιαίτερα τους νέους, οι οποίοι είπαμε δεν τους αρέσει να πολυδιαβάζουν, έχουν άλλα μέσα, άλλους τρόπους επικοινωνίας, απολύτως σεβαστό και τους δώσαμε αυτές τις ιστορίες. Yeah. Συνεπώς σε μία ώρα βλέπεις αυτή την ιστορία. Yeah. Αυτό το yeah. επεισόδιο ας πούμε ή αυτό το γεγονό είναι μερικά λεπτά. Νομίζω εδώ είναι και επιτυχία του Ντεφάκτο <laughs> ότι είναι διαθέσιμο όχι μόνο στην τηλεόραση αλλά και στο YouTube. Ναι, όπου ναι. ο καθένα μπορεί να το δει στο δικό του χρόνο. Εμένα με έχουν εντάξει, δεν ξέρω, αρκετοί νέοι πάντω που συναντώ έτσι έξω κλπ. μου λένε ότι τα έχουν δει και με ρωτάνε αν θα υπάρξει συνέχεια. Ναι. Προχθέ ναι. πήγα να πάρω καφέ από κάπου. Μου χτύπησε ευγενικά στην πλάτη ένα 20χρονο και μου λέει: Θα κάνετε κι άλλα. Του λέω ναι. Πήγα πριν λίγο καιρό να πάρω κρασί από ένα ενοποιείο ενό φίλου μου. Ο γιο του μου λέει: Θα κάνετε κι άλλα, κύριε Παρούτη. Yeah. Λέω ναι, αυτό. Αλλά είναι, ε, είναι όντω κοπιαστική εργασία. Yeah. Εγώ έχω πει ότι απαιτούνται πολλέ ανθρωπόρε για να ετοιμάσουμε μια εκπομπή. Είναι οι κινηματογραφήσει, οι εξωτερικέ, όπου κάθε μέρα πρέπει να βγούμε έξω, να έχουμε συνεννοηθεί. Εντάξει, και τα οικονομικά πλαίσια εργασία ασφαλώ είναι περιορισμένα. Θα γράψουμε τον μάρτυρα. Μετά υπάρχει επεξεργασία, υπάρχει αναζήτηση υλικού, ντοκουμέντων, εφημερίδων, ανακοινοθέντων κλπ. Να ετοιμαστεί καλέτα το σενάριο, α πούμε, να εκφωνηθεί μπροστά στην κάμερα και να λάβει η Αλεξάνδρα Παναγή το μοντάζ. Θέλω να ξαναπώ ξανά του συντελεστέ. Δεν είναι ο Σωτήρη Παρούτη. Ναι. Είναι η Σοφία Βουργίδη που έχει την σκηνοθεσία αυτή τη εκπομπή και την ευχαριστώ πολύ. Η Αλεξάνδρα Παναγή που έχει την διεύθυνση παραγωγή και το Μοντά. Ο Λουκιανό Λυρίτσα, ο Κωνσταντίνο Παναγιώτου και ο Σωτήρη Παρούτη. Αυτή είναι η ομάδα. Θέλω να σε ρωτήσω, ψάχνοντα όλε αυτέ τι ιστορίε, μιλώντα με τόσου ανθρώπου, κάνοντα αυτήν την τεράστια ανέβρευνα, να βρει το κατάλληλο ενηλικόντο το οποίο θα χωρίσει μέσα σε αυτή τη μία ανάμιση ώρα τι είναι αυτό που ε, σε δυσκολεύει περισσότερο σε αυτήν την έρευνα. Να βρούμε τους μάρτυρες. Να βρούμε τους μάρτυρες και κυρίως να τους πείσουμε. Και εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Σε αυτό συνέβαλε η έτερη εκπομπή, η καθημερινή που παρουσιάζω, οι ΕΧΜΕΣ, όπου είμαι γνωστός. Yeah. Δηλαδή, όταν σηκώσω το τηλέφωνο για να πάρω τηλέφωνο τον Α ή Β ε, μάρτυρα Είτε είναι πρωταγωνιστής είτε έζησε παράπλευρα, είτε είναι συγγραφέας ή μελετητή, νομίζω βοηθάει το γεγονός ότι με ξέρουν αρκετοί. Αυτό είναι το ένα. όμως ήθελα να πω, είναι και λίγο η σύλληψη τη ιδέα. Mm -hmm. Σε αυτό βοηθούν και άλλοι συνάδελφοι. Για παράδειγμα, ο Λουγκιανό ήρθε και μου είπε: Ξέρει, θα κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ, η ωραία τη ΣΥΟΚ. Mm -hmm. Εγώ για την τσάχα τη ήξερα πολύ λίγα. Mm -hmm. Πέσαμε με τα μούτρα, διαβάσαμε. Δυσκολευτήκαμε να βρούμε ανθρώπου, βρήκαμε όμω ανθρώπου που την έζησαν και το κάναμε. Η υπόθεση Γιαννάκη Στεφανίδη, που είναι συγκλονιστική και ήταν, ε, είναι η πρώτη που θα μεταδώσουμε, ήμουνα διακοπέ το καλοκαίρι. Είχαμε ολοκληρώσει και το τελευταίο ντοκιμαντέρ το 12ο που ήταν οι προεδρικέ εκλογέ του 68 κιλίδα στη Δημοκρατία. Εγώ ήμουνα στην Ελλάδα, σε ένα νησάκι. Μου χτύπησε ένα φίλο μου τηλέφωνο και μου λέει «Γιατί δεν κάνει μια ιστορία για την δολοφονία του Γιαννάκη Στεφανίδη» Του λέω ποιο είναι διατεθειμένος να μου μιλήσει» Μου λέει «Τον έχω εδώ, μου είπε το όνομα» mm -hmm, mm -hmm. Λέω του «Εντάξει, να το σκεφτώ λίγο» Και όπως καθόμουνα, είναι και η ευκολία τώρα για, Θα ήθελα να το πω Το πώς το διαδίκτυο μπορεί να σου προσφέρει γρήγορη πληροφόρηση και υλικό Εντάξει όπως καθόμουν ήταν και μια φοβερή ζέστη, είχε 40 πλάς στην Ελλάδα πέρσι όταν έγινε αυτή η ιστορία τέλος Ιουλίου. Όπως καθόμουν έξω στη ζέστη αναζήτησα στο YouTube και βρήκα την εκπομπή του ΡΙΚ, mm -hmm. ιστορική εκπομπή χωρίς πλαίσια με τον Τάκη Χατζη Γεωργίου. Την είδα σε μία ώρα. Μιλούσε ο πατέρα, ο οποίο δεν ζει, και ο αδελφό, ο οποίο δεν είναι καλά στην υγεία του Γιάννη Στεφανίδη. Άντλησα το πρώτο υλικό και λέω: θα την κάνουμε. Mm. Εξάλλου, είχαμε την εκπομπή. Μίλησα ευθυμερών mm. με τον Τάκη Χατζηγεωργίου, πρώην Ευρωβουλευτή, mm. πρώην Βουλευτή, δημοσιογράφο. Του λέω τι θυμάσαι. Μου λέει, Μα είχε συνέχεια. Σημείωσα εγώ ότι είχε συνέχεια. Mm -hmm. Μίλησα ευθυμερών με τον αδελφό Γιαννάκη Στεφανίδη, τον Σωτήρη Στεφανίδη. Μου είπε, Μπορούμε να σα βοηθήσουμε. Έχουμε και εμεί υλικό. Συνεπώ ήταν ευίωνα τα πράγματα να κάνουμε αυτό τον ντοκιμαντέρ από τι πρώτε μέρε. Είναι λίγο να, να συλληφθεί η ιδέα yeah. και να βρεθεί και το υλικό και οι άνθρωποι που θα μιλήσουν. Σας αποκαλύπτω περισσότερα πράγματα από όσα πρέπει, αλλά ούτως ή άλλως δεν είναι μυστικά αυτά. Ούτε θεωρώ yeah. ότι κάνουμε κάτι φοβερό έτσι για να είμαστε δίκαιοι. Ε, κάνουμε νομίζω κάτι το οποίο είναι περισσότερο κατανοητό. Ε, και κατανοητό, αλλά όταν αναγκίζεις μια ιστορία, πιστεύω, από διαφορετικέ πλευρές, Δίνει τροφή του άλλου να σκεφτεί και από μόνο του. Δηλαδή, του δίνει και τα γεγονότα από διαφορετικέ πλευρέ, γιατί κακά τα ψέματα, ναι. πολλοί μαθαίνουμε την ιστορία μόνο πλευρά. Σωστό. Ξέρετε, στην Κοφίνου είχαμε πει, στην επιχείρηση Κοφίνου, όπου τη θεωρώ ένα σημαντικότατο ιστορικό γεγονό που μα οδήγησε στο καλοκαίρι του 1974. Ε, είχαμε πει ότι θα πρέπει να βρούμε και Τουρκοκύπριου. Πήγαμε στα κατεχόμενα, βρήκαμε ένα-δύο τουρκοκύπριου. Ο ένα μίλησε στην τουρκική. Εδώ χρειάζεται μετάφραση, mm -hmm. χρειάζονται υπότιτλοι κλπ. Ένα άλλο τουρκοκύπριο μίλησε στα ελληνικά, εκείνα τα ελληνικά που μιλούν οι τουρκοκύπριοι. Συνεπώ έχουμε και την άλλη άποψη. Μίλησα όμω και με έναν θυπολογαγό, ο οποίο μετήχε στην επιχείρηση. Και μου είπε ότι ξέρεις όλα αυτά που γράφησαν ότι περίπου εμείς σκοτώσαμε ένα Τούρκο με, φοσ... με χειροβομβίδα φωσφόρου. Δεν ευσταθούν. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Δηλαδή θα αφήσουμε τον τηλεθεατή να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο. Η αλήθεια είναι ότι σε όλα καταλήγουμε. Ε, υπάρχει επίλογος. Όπως έχω πει υπάρχει αρχή, yeah. μέση και τέλος. Yeah. Λέμε ένα σχόλιο στο τέλος. Yeah. Yeah. Έτσι από αυτές τις ιστορίες και τις περσίνες και τις φετινές. Ποιε είναι αυτές οι δύο-τρεις που έτσι σε συγκλώνησαν περισσότερο. Εντάξει. Είναι για προσωπικούς λόγους, Ακούστε για... λίγο. γενικότερα. Πολύ εγώ έχω ξαναπεί και σε άλλη έτσι συζήτηση, σε ένα άλλο μάλλον podcast, ότι ορίζω τον εαυτό μου ως ε, παιδί της εισβολής, έτσι. Mm -hmm. Η εισβολή μας βρήκε το 1974 σε μια τρυφερή ηλικία και από εκεί και πέρα μεγαλώσαμε ζώντας τις συνέπειες αυτού του φοβερού γεγονότος. Συνεπώς, εγώ θα πω δύο ιστορίες που έχουν να κάνουν με το καλοκαίρι του 1974. Τη μία την μεταδώσαμε πέρσι και ήταν οι επιζήσαντες mm -hmm. Ήταν η ιστορία του Σουάτ Καφαντάρ και του Πέτρου Σουπουρή, δυο άνθρωποι οι οποίοι πόνεσαν πολύ περισσότερο από τον Μέσο Κύπριο. Έτσι, ο ένας όπως έχουμε πει στο Παλέγγυθρο, είδε να σκοτώνουν μπροστά στα μάτια του τον πατέρα του, την μάνα του, τα αδέλφια του, τη θεία του και είπε ότι μόνο με συγχώρεση μπορούμε να προχωρήσουμε. Ο δε άλλος σκότωσαν 84 εχμαλώτους τους μάζεψαν και τους πήγαν εκεί που τους πήγαν και τους σκότωσαν και αυτός έπεσε λίγο νωρίτερα, τον σκέπασαν οι άλλοι σκοτωμένοι με τα αίματα κλπ. κλπ. Κατάφερε το βράδυ να μετακινηθεί και να διασωθεί. Και να λέει και αυτός ότι εάν συνεχίσουμε με αυτό το μυαλό δεν έχουμε μέλλον σε αυτόν τον τόπο. Αυτή είναι η μία ιστορία που δεν ήταν καινούρια, Ο Σουάτ Καφαντάρ μίλησε και στο παρελθόν σε άλλους συναδέλφους. Έτσι. Ε, ο Πέτρος Σουπουρή μίλησε αρκετέ φορέ. Από μικρό μιλούσε στι τηλεοράσει και στα κανάλια. Yeah. Όμω αυτό το πάντρεμα που επιχειρήσαμε νομίζω ότι στέλνει ένα μήνυμα. Μπορεί κάποιο να διαφωνεί. Εγώ είμαι έτοιμο να το συζητήσουμε. Η δεύτερη ιστορία που νομίζω ότι είναι εξίσου συγκλονιστική είναι η ανομολόγητη βιασμή του 1974. Ο τίτλος δεν είναι δικός μου, είναι του Λουγιανού Λιρίτσα. Yeah. Η, νομ... Δηλαδή κάποιες γυναίκες, ο, εδώ θέλω να είμαι δίκαιος, οι πλήστες, η συντριπτική πλειοψηφία ήταν ελληνοκύπριες, ελάχιστες περιπτώσεις έχουμε τουρκοκυπρίων που βιάστηκαν, ελάχιστες, ε, η συντριπτική πλειοψηφία ήταν ελληνοκύπριες που βιάστηκαν είτε από ατάκτους, είτε από τουρκοκύπριους, είτε από στρατιώτες Τούρκους. Εντάξει, οι οποίες αφού υπέστησαν αυτή την συγκλονιστική εμπειρία του βιασμού, σώπασαν. Τις ξέχασε πρωτίστως το κράτος, η Κυπριακή Πολιτεία και έμειναν εκεί να ζουν τον πόνο και την απόρριψη από τον στενό οικογενειακό του κύκλο, οι οποίοι γνώριζαν για το τι είχαν υποστεί και χρειάστηκε να παρέλθουν 45 χρόνια μετά για να αρχίσουμε δειλά-δειλά να μιλάμε για αυτές τις ε, γυναίκες οι οποίες έζησαν με τον χειρότερο τρόπο την εισβολή του 1974. Ε, εδώ έχουμε περιπτώσεις όπου τροποποιήθηκε η νομοθεσία για να μπορέσουν να γίνουν εκτρώσεις, ο περιεκτρώσεων νόμος. Συνένεσε σιωπηλά η εκκλησία τότε το 1974, τον Νιόβρη, το Δεκέμβρη για να γίνουν εκτρώσεις. Μιλήσαμε με γιατρούς γυναικολόγους που έκαναν εκτρώσεις αυτών των γυναικών. Φυσικά Εμένα με συγκλονίζει η ιστορία της χρονη από χωριό της Λευκοσίας, της Παρυφές του Πενταδαχτήλου, η οποία 12 χρονών έζησε τον βιασμό, άκουγε τον πατέρα, εδώ επηρεάστηκε και ένα σύριελ πρόσφατα από αυτή τη μαρτυρία, γιατί αυτή την ιστορία την δημοσίευσα κάποτε στην Εφημερίδα Πολίτης, έτσι. Mm -hmm. Αλλά τώρα η μάρτυρας μιλά στη κάμερα, την έχουμε προστατεύσει ως ένα βαθμό mm -hmm. εμείς mm -hmm. συνειδητά, και λέει ότι όταν την παίρνανε για να τις κάνουν αυτά που τις κάνανε, άκουγε τον πατέρα και τον αδελφό της Πούρλιας. Όμως, μέσα από αυτή τη μαρτυρία υπάρχει και μια άλλη συγκλονιστική διάσταση αυτού που λέγεται κυπριακό πρόβλημα. Είχαμε εργαλειοποιήσει το δράμα των αγνοωμένων και κυρίως των συγγενών των αγνοωμένων. Και αυτή η γυναίκα η οποία αφού τις έκαναν ό,τι τις έκαναν και την πήγα στο σπίτι της για να πάρει από το δωμάτιο της παπούτσια για να την πάνε λίγο πιο κάτω να συνεχίσουν να την βιάζουν, υποχρεώθηκε να περάσει μέσα από τον ηλιακό του σπιτιού της, όπου εκεί είχαν σκοτώσει τον πατέρα της και τον αδελφό της και του είδε. Ο αδελφός της ήταν αποκεφαλισμένος, μπορείτε να το συλλάβετε αυτό, δρασκέλισε πάνω από το αποκεφαλισμένο τόμα του αδελφού της και όμως η υπηρεσία αγνοωμένων τον έχει μέχρι σήμερα που μιλάμε στον κατάλογο των αγνοωμένων. Πραγματικά συγκλονιστικά γεγονότα, ε, τα οποία είμαι σίγουρο ότι θα δούμε με έναν έτσι πολύ προσεγμένο τρόπο. Εντάξει, προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους μάρτυρες. Ναι. Ε, θα ήθελα έτσι να σε ρωτήσω επίσης, ανατρέχοντας τα γεγονότα, ε, τι είναι αυτό που σε ξάφνιασε περισσότερο. Κάτι που ίσως, κάτι απρόσμενο, ίσως μια ματιρία ίσως ένα γεγονός, ίσως κάτι το οποίο δεν περιμένε να μάθεις, που δεν το γνώριζες ίσως. Εντάξει, υπάρχουν λεπτομέρειες ας πούμε που δεν γνώριζα. Ήξερα για τους Ροσ... Σοβιετικούς πυράβλους ΣΑΜ. Δεν ήξερα όμως ότι έπαιρναν τους νεαρούς τότε από τεχνικών σχολών ή από πολυτεχνικών σχολών, δεκαετία mm -hmm. του 60 και τους έδιναν ένα χαρτί κλίση φίλων ατομικής πρόσκλησης, απόρριτο και τους έλεγαν, ξέρεις, στις 10 του μήνα να είστε στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας για να πάτε σε μία μυστική αποστολή που δεν θα πρέπει να ξέρουν οι δικοί σας. Αυτό από μόνο του, για σκεφτείτε τώρα, δεκαετία του 60, να πηγαίνει κάποιο και να μην ξέρει πού θα πάει, τι θα βρει, πώς θα ζήσει. Ε, Α πούμε, η ιστορία τη Νίτσα Χατζηγεωργίου με συγκλώνησε γιατί δεν την ήξερα πολύ. Σίγουρα υπάρχει και για μα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, όμω εντάξει, επειδή εγώ είμαι άτομο το οποίο είχα ε, ιστορικέ αναζητήσει, ε, δεν με ξαφνιάζουν κάποια πράγματα. Κυρίω δεν με ξαφνιάζει αυτό ο αέναο πόλεμο που υπάρχει μεταξύ καπετανάτων φατριών της δεκαετίας του 60. Έτσι, δηλαδή ο καθένας από αυτούς οι οποίοι κυβερνούσαν φαίνεται να είχαν την δική τους προσωπική ατζέντα και αυτή είναι η τραγωδία αυτού του τόπου και αυτό το λέω εμπλήρη συνειδήση. Mm -hmm. Έτσι. Τι μάθημα πιστεύεις με τον κόσμο που έχεις μιλήσει έχει αντλήσει από τον πρώτο και δεύτερο κύκλο και έτσι βλέπεις ότι η συνεισφορά του facto βοηθά. Εντάξει, βοηθά η συνεισφορά. Έχουν γίνει και άλλες εκπομπές και γίνονται και καλά είναι να γίνονται και καλά είναι να γράφονται ρεπορτάζ και να γράφονται βιβλία. Νομίζω ότι όλοι έχουμε υποχρέωση να φωτίσουμε άγνωστες ψυχές της ιστορίας του τόπου. Δεν την ξέρουμε την ιστορία του τόπου μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν την ξέρουμε συνόλο ακούσαμε, διαβάσαμε, κάποιοι δεν ήθελαν να λεχθεί η πραγματική ιστορία. Έτσι, κάποιοι τη σκέπασαν κάτω από το χαλί όλα αυτά τα τις χρόνια. Σκεπάζουν. Και ακόμη τη σκεπάζουν. Κυρίω άνθρωποι οι οποίοι ε πρωταγωνίστησαν. Αυτό. Νομίζω αυτή είναι η μικρή συνεισφορά μια εκπομπή τηλεοπτική. Και βοηθάει σε αυτό και η τεχνολογία, διότι αυτέ οι εκπομπέ μπορούν να ανέβουν σε μια πλατφόρμα και μπορεί να τι ζουν. Και οι νέοι που έρχονται. Έτσι, αυτό είναι. Θα μάθουμε ποτέ την πλήρη αλήθεια για κάποια γεγονότα, πιστεύει, ή είναι τόσο ταμπού κάποια θέματα τα οποία. Νομίζω ότι ε, α ακόμη υπάρχουν σκεπασμένα πράγματα. Βλέπετε. Ε, τώρα παίζει ένα διαφημιστικό τρέιλερ για το πρώτο ντοκιμαντέρ και λένε δύο αγωνιστέ τη ΙΟΚΑ. Μα να πω ονόματα δεν γίνεται. Ή, δεν μπορώ να πω ονόματα. Ακόμη είμαστε σε μία ευαίσθητη περίοδο, διότι μπορεί να πέθαναν πρωταγωνιστές, αλλά υπάρχει οικογένεια, υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν εγγόνια και ελοχεύει και ο κίνδυνος να έχουμε και νομικές επιπλογές, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, de facto, νέος κύκλος. Πότε κάνουμε πρεμιέρα? Ε, κάνουμε πρεμιέρα την Κυριακή 7 Απριλίου στις 9 και 10 το βράδυ μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του «Ομέγα». Νομίζω ότι είναι καλύτερη η ώρα από πέρσι. Ε, είναι λίγο πιο αργά. Ε, μεγαλώνει εξάλλου η μέρα τώρα. Συνεπώ είναι καλό το 9 και 10. Είναι περίπου ωραίε αυτέ οι εκπομπέ, θα διαρκούν 60 έω 70 λεπτά. Ε, χοντρά έχουμε πει τι ιστορίε. Υπολείπονται άλλε δύο-τρει δύο, οι οποίε ψήνονται, ετοιμάζονται. Γι' αυτό δεν τι έχω πει. Θα ξεκινήσουμε στις 7, θα έχουμε ένα-δυο απουσίες Κυριακή του Πάσχα και Κυριακή των Εκλογών του Ιουνίου, σίγουρα δεν θα έχουμε εκπομπή και φιλοδοξούμε να ολοκληρώσουμε την Κυριακή της 21ης Ιουλίου του 2024 με τους ανομολόγητους βιασμούς του 1974. Τώρα θα με ρωτήσεις θα κάνετε και τέταρτο κύκλο. Δεν το ξέρω, είναι ιδιαίτερο κουραστικό, πραγματικά δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε. Οι συνεργάτες της εκπομπής θέλουν. Θα το αξιολογήσουμε εν καιρό. Για την ώρα ας μείνουμε στα 13, 12-13 επεισόδια που θα προσθέσουμε φέτος. Άρα ξεκινάμε ε, α, 7 του Απριλή. Πρώτον επεισόδιο η δολοφονία του Γιαννάκη Στεφανίδη. Ναι. Και τελευταίο η ανομολόγητη βιασμή. Οπότε νομίζω μα περιμένει ένα συγκλονιστικό τρόπο. Εντάξει, μην, μην υπερβάλλουμε. Είπαμε ότι ε, η ε, λέω ιστορία. Είναι συγκλονιστικό, να μου επιτρέψει, γιατί ε, για αυτού που δεν τα γνωρίζουν. Σωστό. Σωστό. Η ιστορία του έτσι... τόπου. Εγώ, πολύ με σεβασμό, τίνω σε αυτό. Η ιστορία του τόπου είναι η ιστορία των ανθρώπων του. Και έπρεπε αυτό να είχε γίνει ίσω νωρίτερα. Γιατί ήθελα να πω κάτι τελευταίο. Η εκπομπή, de facto, Παλεύει με τον χρόνο και την βιολογία. Ναι. Και είναι κατανοητό. Ναι. Ε, έχει μάρτυρες που δεν βρίσκονται ζωή. Και πέρσι είχαμε δύο τέτοιες περιπτώσεις. Δύο mm. μάρτυρες δεν έζησαν να δουν το επεισόδιο που mm. ετοιμάσαμε. Το ίδιο και φέτος βλέπω ότι παλεύουμε με τον χρόνο. Έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα. Αυτό. Ναι, πες. Φτάνει που γίνεται τώρα... Εντάξει. Γίνεται σοβαρή δουλειά. Εγώ ευχαριστώ βλέπω. πολύ για αυτή την. Μπορώ να μιλώ για ώρε, γιατί πιστεύω ότι μα τρώει αρκετέ ώρε τη ημέρα και από τη δουλειά μα και από τη ζωή μα αυτό το εγχείρημα. Γι' αυτό μιλάω έτσι με πάθο. Ε, σω θα κάνουμε ένα επεισόδιο μετά που θα αποβληθεί ο τρίτο <laughs> κύκλο, γιατί τότε θα μπορεί να μιλήσει με ακόμη περισσότερε λεπτομέρειε. Εντάξει. Ή μπορούμε και... να πάρουμε έτσι να δούμε ε, 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 ιστορικές περιόδους καλύτερα και να τις συζητήσουμε. Ναι, ναι, γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο και είναι καιρός αυτές οι συζητήσεις να γίνονται με όσο πιο ενημερωμένα μπορούμε. Γιατί βλέπω ότι ο κόσμος διψάει να μάθει αυτές τις άγνωστες πτυχές. Εμένα με συγκινεί το γεγονός ότι διψούν αρκετοί νέοι άνθρωποι να μάθουν, οι οποίοι δεν είναι επηρεασμένοι ε, από τα μίση και τα πάθη των προηγούμενων εποχών. Έτσι, αυτό είναι καλό, αισιόδοξο και ελπιδοφόρο. Ναι. Και αν θέλουμε να μάθουμε από τα λάθη μας επιτέλους, μόνο τότε θα προχωρήσουμε ναι. προς τα σαν λαός. Λοιπόν, αγαπητέ Σωτήρη, σε υπέρ ευχαριστώ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Κι εγώ πολύ σε ευχαριστώ καλήσαμε που μιλήσαμε έτσι... εδώ παραμονές της έναρξης. Μας περιμένει ακόμη αρκετή δουλειά, αλλά νομίζω ότι είμαστε εντάξει σε, είμαστε καλό, δρόμο. σε δρόμο. καλό δρόμο. Σε ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σε αυτό το επεισόδιο μαζί μας. Συντονιστείτε στο ΩΜΕΓΑ να παρακολουθείτε κάθε Κυριακή με ελάχιστε εξαιρέσεις τον νέο κύκλο του de Facto, που ξεκινάει στις 7 του Απρίλη. Θα σας δούμε στο επόμενο επεισόδιο.